Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η 13 Ιουλίου του 2023. Είναι μια μέρα σημαντική. Θα δούμε σαν σήμερα υπογράφει και η συνθήκη του Βερολίνου. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Θα δείτε στη συνέχεια, το έχω δεύτερο θέμα. Πριν πάω στο πρώτο θέμα, να πω ότι σήμερα επιβίωσε ο συνταγματάρχης Τομάς Σταφυλάς. Συνταγματάρχης τον ήξερα. Ο στρατηγός Τομάς Σταφυλάς. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα των ειδικών δυνάμεων, του στρατού των ειδικών δυνάμεων, με πολύ ξεχωριστά φυσικά προσόντα, διετέλεσε διοικητής σε πολλές μονάδες, ακόμα και εδώ και στην Προεδρική Φρουρά, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι μια φορά πηγαίνοντας προς Τουρκία με το αυτοκίνητο, τον είδα να ανεβαίνει από το Σταυρό προς το κέντρο ειδικών του εκπαιδεύσεως Ορθοδόξου Πολέμου στη Ρεντίνα, τρέχοντας, έτρεχε μέχρι και γυμναζόταν, ένας καλός διοικητής, μια καλή φιγούρα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Ευελπίδων το 1963. Εύχομαι στις ένοπλες δυνάμεις συλληπιτήρια, εκφράζω τα συλληπιτήριά μου, δεν εύχομαι, εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και στις ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα στις ειδικές δυνάμεις. Το πρώτο θέμα είναι πάλι, έχει σχέση με τους αποδήμους. Ξέρετε, παίρνω ορισμένα μηνύματα, είτε κάτω από τα βίντεο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε και με τηλεφωνήματα, παίρνω ορισμένα μηνύματα. Εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό κράτος από τότε που ιδρύθηκε δεν είχε ένα δόγμα για την προστασία του ελληνισμού που ζει έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους. Και θα έλεγα δε ότι αντί να προστατεύει τις ελληνικές κοινότητες που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε πολλές περιπτώσεις τις έβλαψε. Δηλαδή συνέβαλε με τις επιλογές της η Αθήνα, η κυβέρνηση των Αθηνών, στη διαδικασία της λεγόμενης συρρήκνωσης του ελληνισμού. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω πολλά. Το τελευταίο είναι η περίπτωση των Ελλήνων της Μαριούπολης και της Κριμαίας, που ως αποτέλεσμα της πολιτικής της Ελλάδας δεν συζητάμε για την αγριότητα και τη βαρβαρότητα της Ρωσίας, αυτή ούτως ή άλλως υπάρχει. Το θέμα είναι τι επιλογές κάνει το κράτος της Αθήνας, η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, για να τους προστατέψει. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, ο στενότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά πολύ στενότερος από την Ελλάδα, από ό,τι είναι η Ελλάδα, ακολούθησε μια πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι στη Μόσχα και στο Κίεβο για να προστατέψει τα συμφέροντα των Εβραίων, το θρήσκευμα πολιτών της Ρωσίας. Έχει 100.000 από ό,τι διαβάζω στην Ουκρανία και περίπου 500.000 στη Ρωσία. Και είπε, δεν μπορώ να δώσω όπλα, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες φυσικά, υπάρχει η Συρία και η Ελλάδα για έναν επιπλέον λόγο έπρεπε να υποστηρίξει την Ουκρανία για την εισβολή λόγω του Κυπριακού, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολιτική της Ελλάδας έπρεπε να είναι συνισταμένη ορισμένων συνιστοσών, μία από τις οποίες είναι και η προστασία του ελληνισμού της Μαριούπολης. Σήμερα ο ελληνισμός της Μαριούπολης είναι στην τύχη του και δεν έχουμε τη δυνατότητα ως κράτος να γνωρίζουμε τι γίνεται, να τους βοηθήσουμε για σχολεία και όλα αυτά. Καλά, σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και η ίδια η γενοκτονία, ενώ όσο συνετελείτο η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, αυτό το κράτος δεν έκανε τίποτα για να την αποτρέψει. Και δεν μιλώ για την εμπλοκή μας στον πόλεμο, μιλώ για πιο πριν. 13, 14, 15 που δεν είχαμε εμπλακεί στον πόλεμο. Δεν έκανε τίποτα το κράτος. Τώρα λοιπόν, την ίδια αυτοκτονική πολιτική ακολουθεί και με τους Έλληνες του εξωτερικού. Και αναφέρομαι στον εκλογικό νόμο που δεν επιτρέπει, προσέξτε, δεν λέμε να αποκτήσει κάποιος τώρα δικαίωμα να ψηφίζει. Λέμε να διευκολυνθούν για να ψηφίζουν. Να μην, δηλαδή αν με έναν μαγικό τρόπο, με διακτηνισμό, θα μπορούσαν να βρίσκονται στην Ελλάδα στα εκλογικά τμήματα που είναι εγγεγραμμένοι, θα ψήφιζαν όλοι. Τώρα οι άνθρωποι, επειδή είναι μακριά, δεν εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία για να ψηφίσουν και λέμε αυτό το προφανές. Πάντως και το έναυσμα για αυτά ήταν το τηλεφώνημα ενός φίλου, ο οποίος μου είπε, υπάρχει ένας Έλληνας,
Έχω το όνομά του, τώρα δεν είναι ανάγκη να το αποκαλύψουμε. Ζει σε μια χώρα της Δύσης. Η τελευταία του επένδυση είναι νομίζω 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Έκανε δηληστήρια. Έχει 4 παιδιά και είπε εγώ αν ψήφιζα, αν δηλαδή η Ελλάδα έδινε, μου έδειχνε κάτι ότι με θέλει κοντά της, θα φρόντιζα να πάρουν και τα παιδιά μου ελληνικά διαβατήρια, να είναι και αυτά κοντά στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω. Ότι αυτός ο τρόπος του να δώσεις το δικαίωμα στους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται να ψηφίζουν, που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, τη δυνατότητα, όχι το δικαίωμα, τη δυνατότητα να ψηφίζουν όπου και αν βρίσκονται, τότε θα ήταν και ένας τρόπος, εναλλακτικός τρόπος να μάθουμε πού και πόσος ελληνισμός υπάρχει ανά τον κόσμο. Και έτσι να έχουμε μία καταγραφή του κόσμου που λέει ότι ναι, υπάρχω, είμαι καταγεγραμμένος, αλλά κάποιος μπορεί να πει δεν με νοιάζει η Ελλάδα, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Όποιος πάει ψηφίσει είναι ένα δείγμα, όποιος πάει και ψηφίζει θα είναι ένα δείγμα ότι να, εγώ έχω δεσμούς με την Ελλάδα. Έτσι να ενδυναμώσουμε, να αποκαταστήσουμε καταρχάς τους δεσμούς, να τους ενδυναμώσουμε, να μεγαλώσουμε τον ελληνισμό, να κάνουμε και μεγαλύτερη την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ακούω ότι διάφορα εκεί στην αντιπολίτευση άρχισαν πάλι τα κόλπα τους, ακούστε, πεδίο αντιπολίτευσης υπάρχει τεράστιο. Τεράστιο στην Ελλάδα. Υπάρχει διαφθορά, υπάρχει το θέμα της υγείας που άνθρωποι πεθαίνουν πάνω στις καρότσες από τα αγροτικά οχήματα, υπάρχει η τραγική κατάσταση της υπαίθρου, των κτηνοτρόφων, των αγροτών, υπάρχει η δημογραφία, γιατί διαφθορά είπαμε έτσι, να την ξαναπούμε, διαφθορά. Κάντε εκεί αντιπολίτευση. Γιατί δεν κάνετε. Ο άλλος ήρθε και κατήργησε την αστυνομία του Πανεπιστημίων προτού καθίσει στην καρέκλα του. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το κράτος δεν έχει συνέχεια. Όποιος έρχεται λίγο σεβασμό στον προηγούμενο δεν έχει. Να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Είδα τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάλεσε όλους τους προηγούμενους που είναι εν ενεργεία ή τέλος πάντων είναι εν ζωή υπουργούς εργασίας και τους είπε θέλω το απόσταγμα της εμπειρίας σας να μου το δώσετε, να υποφεληθώ, να δω τι προβλήματα μπορώ να λύσω. Αντί να κάνουμε αυτό, προσπαθούμε να αποκαθιλώσουμε αυτούς τους οποίους αντικαταστήσαμε. Θέλω να πω, ορίστε, πεδίο δόξης λαμπρών, κάντε εκεί αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση στον ελληνισμό κάνετε. Λοιπόν, αυτά, το μεγαλείο του ελληνισμού και το έχω ξαναπεί. Εάν τους δίναμε τη δυνατότητα, εάν ήθελαν δηλαδή να μην υπογράψουν μνημόνια, γιατί μπορεί και να ήθελαν, τι ξέρετε, θα μπορούσαν να βγάλουν, μου το έχουν πει οι Έλληνες του εξωτερικού, να βγάλουν ομόλογα με ρήτρα γης, που αν δεν μπορέσει το κράτος να πληρώσει η γη την οποία αντιπροσωπεύει το ομόλογο γίνεται δικιά του και να μπορέσουν να αγοράσουν οι Έλληνες του εξωτερικού το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας και να μην υποδικεύσουμε την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο κατά την άποψή μου είναι από τα σημαντικότερα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 1877, σε έναν από τους ρωσοτουρκικούς πολέμους. Τους αποκαλούμενους. Είναι ρωσο-οθωμανικοί, αλλά στην ιστορία έμειναν ως ρωσοτουρκικοί. Νομίζω 12 ήταν οι πόλεμοι, στους οποίους τους 7, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε νικήτρια η Ρωσία, στους 4 ή στους 5 βγήκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στους 4, και με στους άλλους 2 ήταν και η Δυτική. Τέλος πάντων, σε αυτόν τον πόλεμο, η Ρωσία περνάει το Δούναβι ποταμό, τότε την Μολδοβλαχία ήταν οι παραδουνάβιες ηγεμονίες, ήταν οι ηγεμονίες φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Περνάει λοιπόν τον Δούναβι ποταμό ή κατά την αρχαιότητα Ίστρος ποταμός, εξού και οι παρίστριες χώρες. Περνάει το Δούναβι, στην Πλεύνα αντιμετωπίζει αντίσταση, τρώει ορισμένους μήνες εκεί, υπάρχει μια στασιμότητα. 1877 επιτίθεται στη συνεχίζει τις επιθέσεις ο ρωσικός στρατός μετά από μία ανάπαυλα, ξεπερνάει το εμπόδιο της Πλεύνας, προελάβνει στην σημερινή Βουλγαρία, φτάνει στην Αλεξανδρούπολη, παίρνει την Αλεξανδρούπολη, παίρνει 40 εκκλησιές και φτάνει ο ρωσικός στρατός, ο τσαρικός στρατός,
έξω από την Κωνσταντινούπολη, στο ελληνικό προάστιο της Κωνσταντινούπολης που λέγεται Άγιος Στέφανος, τώρα οι Τούρκοι το ονομάζουν Γεσίλκιοι, εκεί που ήταν το αεροδρόμιο Ατατούρκ, όπως το λέγανε, πριν μεταφερθεί στα άλλα δύο που δημιούργησαν και πλέον δεν λειτουργεί αυτό. Εκεί που θα έχετε πάει περισσότερο, στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί λοιπόν φτάνει ο τσαρικός στρατός και ενώ οι Ρώσοι θέλουν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, είναι ένας από τους στόχους τους, είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη, καταφθάνει ο Βρετανικός στόλος και θέλει να σταματήσει το ρωσικό στρατό να μην καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν ο τσάρος δίνει εντολή, για να διαβάσουμε το κείμενο και θα έχω να σας πω για αυτή την υπόθεση. Ανήσυχη για την εξέλιξη του πολέμου, η Βρετανική κυβέρνηση υπό τον πρώτο κόμι του Μπέκονσφιλτ, Μπέντζαμιν Ντιζραέλη, έστειλε το στόλο της στη θάλασσα του Μαρμαρά, προκειμένου να αποτρέψει μια ενδεχόμενη κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τα ρωσικά στρατεύματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο άλλωστε τασσόταν ανοιχτά υπέρ της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί? Διότι αυτό εξυπηρετούσε τους σχεδιασμούς της Βρετανίας για το συσχετισμό δυνάμεων. Όσο υπήρχε εκεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν κατέβαιναν οι Ρώσοι προς νότον και προς τις θερμές θάλασσες. Στις 31 Ιανουαρίου, Ρωσία και Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέγραψαν το πρωτόκολλο της ανακοχής του 1878, 19 με το καινούριο, 31 με το παλιό ημερολόγιο. Τα ρωσικά στρατεύματα στρατοπέδευσαν λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, στον Άγιο Στέφανο, όπως είπαμε, ενώ τα βρετανικά πολεμικά πλοία αγκυροβόλησαν στην απέναντι ακτή στα ασιατικά παράλια της θάλασσας του Μαρμαρά. Η Ρωσία, παρότι επιθυμούσε την κατάκταση της Κωνσταντινούπολης, δεν ήθελε να έρθει σε σύγκρουση με την Βρετανία, και η οποία Βρετανία ήταν αποφασισμένη με κάθε τρόπο να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο. Αντίθετη σε αυτή την εξέλιξη θα ήταν στην κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, η οποία θα έφερνε πλήρη ανατροπή στις ισορροπίες, είπαμε, ήταν και η Αυστρο-Ουγγαρία. Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτά, ο τσάρος Αλέξανδρος ο Β, δηλαδή και την αντίθεση του Λονδίνου και την αντίθεση της Βιέννης, οι άλλες δύο μεγάλες δυνάμεις της εποχής, έστειλε επίγον τηλεγράφημα στο Ρώσο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, στον Νικολάη Ιγνάτεφ, στις 17 Φεβρουαρίου του 1878 και του έλεγε να υπογράψεις μία συνθήκη ειρήνης με τους Οθωμανούς, αλλά να έχεις υπόψη σου ότι αυτή η συνθήκη ειρήνης θα είναι προκαταρκτική. Δύο μέρες αργότερα, 19 Φεβρουαρίου του 1878, υπογράφτηκε η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Αυτή η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου προέβλεπε τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Δηλαδή η Βουλγαρία επεκτηνόταν μεταξύ άλλων και μέχρι την Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος. Άρα αποκτούσε ένα μέτωπο περίπου 400 χιλιόμετρων στη θάλασσα του Αιγαίου η Βουλγαρία, μάλλον η Τσαρική Ρωσία δια της Βουλγαρίας. Αυτή η Μεγάλη Βουλγαρία που δημιουργήθηκε με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου θα ήταν στην ουσία ένας βατήρας, ένα σλαβικό κράτος υπό την κυδαιμονία της Μόσχας, της Τσαρικής Ρωσίας, θα ήταν ένας βατήρας για τα συμφέροντα της Ρωσίας στις θερμές θάλασσες, το μεγάλο όνειρο της Μόσχας και ο μεγάλος στρατηγικός στόχος της Δύσης να την αποκόψει από τις θάλασσες. Αυτό που έγινε στις Βαλτικές με τις δύο χώρες, Σουηδία-Φινλανδία, είναι σχέδιο από τότε στόχος. Σμπρώξτε τους όσο μπορείτε προς την ενδοχώρα της Ευρασίας και απομακρύνετε τους από τις θάλασσες. Λοιπόν, είπαμε, η συνθήκη προέβλεπε τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση τόσο των Ελλήνων όσο και των Σέρβων, φυσικά του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρο-Ουγγαρίας, και έτσι στην ουσία εκβιάζοντας τη Μόσχα οι μεγάλες δυνάμεις την έσυραν στο Βερολίνο
όπου έγινε το περίφημο συνέδριο του Βερολίνου. Τι ήταν το συνέδριο του Βερολίνου? Στο συνέδριο της Βερολίνου, παρότι αφορούσε εμάς, την Ελλάδα, τη Σερβία, δεν επέτρεψαν στις χώρες να εκπροσωπηθούν, δηλαδή δέχτηκαν μόνο ένα υπόμνημα, και εκεί συζητήθηκαν σχεδόν όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή, ορισμένα από αυτά που είναι, ακόμα και σήμερα ζωντανά. Εκεί συζητήθηκε το μακεδονικό, εκεί συζητήθηκε το αλβανικό, εκεί συζητήθηκε το αρμενικό, το κουρδικό, χωρίς όμως την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τέλος πάντων, μετά από ένα μήνα, σαν σήμερα, το 1878, ξεκίνησε τον Ιούνιο το συνέδριο, σαν σήμερα υπογράφηκε η Συνθήκη του Βερολίνου. Τι προέβλεπε η Συνθήκη του Βερολίνου? Με τη Συνθήκη του Βερολίνου δινόταν στην Τσαρική Ρωσία η Νότια Βεσσαραβία. Ποια είναι η Νότια Βεσσαραβία? Η Νότια Βεσσαραβία είναι μέρος της, η Μολδαβία, η υπερθνιστερία που σήμερα θέλει η Ρωσία, μια περιοχή κοντά στην Οδυσσό. Το άλλο κομμάτι ήταν ρωσικό τότε, και η Οδυσσός και η λεγόμενη μεσημβρινή Ρωσία, σήμερα είναι η Νότια Ουκρανία, ήταν ήδη ρωσικό. Της δώσαν λοιπόν και την Βεσσαραβία, και υποχρεώνοντάς την να κάνει πίσω στο ζήτημα της Μεγάλης Βουλγαρίας, θα δούμε τι έγινε με τη Βουλγαρία. Επίσης της έδωσαν την περιοχή της Ατζαρίας με πρωτεύουσα το Βατούμ. Το Βατούμ είναι παραφθορά της αρχαίας ελληνικής πόλης Βαθύς Λιμίν. Βρίσκεται βόρεια της Τραπεζούντας, στα όρια της σημερινής Γεωργίας. Υπάρχει μια αυτόνομη περιοχή εκεί που λέγεται Ατζαρία. Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, γεωργιανοί φυσικά ή διάφορα γεωργιανά φύλλα. Στο Βατούμ μέσα και στη γύρω περιοχή υπήρχαν αρκετές χιλιάδες Ελλήνων, μπορεί και δεκάδες χιλιάδες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν έρθει στην Ελλάδα. Άρα πήρε τότε το 1878 την Ατζαρία, πήρε και το Κάρς και το Αρνταχάν, δύο σημερινοί νομοί, νομοί της σημερινής Τουρκίας, οι οποίοι δόθηκαν στην Ρωσία, στην Τσαρική Ρωσία, και εκεί ο Τσάρος δημιούργησε το κυβερνίον του Κάρς, δηλαδή μια περιφέρεια ας πούμε, με έδρα την ομώνυμη πόλη το Κάρς, περιοχές παραδοσιακά αρμενικές, γιατί κοντά στο Κάρς βρίσκεται και η πόλη Άνη, πρωτεύουσα του αρμενικού βασιλείου του 10ου-11ου αιώνα. Εκεί λοιπόν, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, όσον αφορά τη Βουλγαρία, για να δούμε τι έγινε με τη Βουλγαρία και να πούμε συνέχεια τι έγινε με το Κάρς. Λοιπόν, η Μεγάλη Βουλγαρία διαλύθηκε, δημιουργήθηκε η βουλγαρική ηγεμονία ως αυτόνομο κράτος, φόρου υποτελές στο Σουλτάνο, δηλαδή μεγάλη αναδίπλωση. Τότε δημιουργήθηκε η ημιαυτόνομη ηγεμονία της Ανατολικής Ρωμιλίας με διακριτά δικαιώματα στους Έλληνες. Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Στη συνέχεια τους λαιλάτισαν και αυτούς, έκαναν εθνοκάθαρση οι Βουλγαροί, αλλά δεν το λέμε. Εντάξει. Η περιοχή των Σκοπίων έμεινε υπό Οθωμανική διοίκηση, και οι Βούλγαροι φυσικά θεωρούσαν ότι ήταν ιστορική αδικία το συνέδριο του Βερολίνου, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία έκαναν τη Μεγάλη Βουλγαρία. Να πάμε στο Κάρς και στο Αρνταχάν. Το Κάρς και το Αρνταχάν το πήραν μεν οι Ρώσοι, τους παραχωρήθηκε, αλλά δεν υπήρχε χριστιανικός πληθυσμός εκεί. Οι Τούρκοι και Κούρδοι που έμεναν εκεί, πολλοί από αυτούς έφυγαν όταν δόθηκε, έφυγαν σε άλλες περιοχές που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και οι Αρμένοι είχαν αποψηλωθεί από τους Οθωμανούς, και τότε κυρίως μέσω της Εκκλησίας πίστηκαν Έλληνες από διάφορες περιοχές του Πόντου. Η περιοχή της Χαλδίας είναι μια περιοχή, ιστορικότατη περιοχή, με πρωτεύουσα την Κιμισχανά ή την Αργυρούπολη. Από τη Χαλδία, από την Νικόπολη, τουρκιστή σε Μπιν Καραχισάρ, από τη Ματσούκα, από τη Σαντά, από διάφορες περιοχές του Πόντου, πίστηκαν οι άνθρωποι να φύγουν, να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους, να τους δοθεί έδαφος και απόλυτη ελευθερία σε μια χριστιανική χώρα.
Και έτσι πήγαν περίπου 40-50 χιλιάδες Έλληνες, έκαναν 70-72 χωριά στο Κάρς και στο Αρνταχάν, με λύκειο, με σχολεία, έκαναν μια καταπληκτική πορεία. Πραγματικά αξίζει κανείς να διαβάσει την ιστορία του Κάρς. Υπάρχει και, έχουν γραφτεί μερικά βιβλία, συνολικό βιβλίο δεν υπάρχει. Πάντως είναι η μόνη περιοχή στην οποία ο Τσάρος αναγνώρισε, επειδή το διεκδίκησαν, έτσι. Το διεκδίκησαν δάσκαλοι και παπάδες να διδάσκεται με χρήματα του ρωσικού κράτους η ελληνική γλώσσα. Είχαν δηλαδή ελληνική παιδεία. Μάλιστα, λίγο πριν την ανταλλαγή, θα σας πω μετά, έκαναν τα παιδιά του λυκείου του Κάρς ένα ταξίδι, όπως κάνουν τώρα τα λύκεια εκπαιδευτικό ταξίδι. Ξέρετε πού πήγαν? Πήγαν στην Τραπεζούντα, από την Τραπεζούντα επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τα Αεροσόλυμα, την Σμύρνη, την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, πήγαν στις πιο λαμπρές πόλεις του ελληνισμού. Αυτός ήταν ο ελληνισμός, που δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό κράτος, δεν τους έστειλε ποτέ τίποτα. Μόνοι τους δημιούργησαν αυτές τις λαμπρές κοινότητες. Με βάση τη λογική εδώ κάποιων, αυτούς δεν έπρεπε να τους υπολογίζουμε Έλληνες. Και να μην αυτοί δε έστειλαν λεφτά, έχω στα χέρια μου ντοκουμέντα, και στους Μακεδονικού αγώνα και στους Βαλκανικούς πολέμους, στο ελληνικό κράτος. Που το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα για αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το περίεργο? Το περίεργο είναι, εγώ δεν έχω διαβάσει τη συνθήκη του Βερολίνου, ότι στη συνθήκη του Βερολίνου αυτή η περιοχή εδίδεται για τη Ρωσία για 40 χρόνια. 1878-1918. Το 1918 ο Τρότσκι ξαναδίνει, υπογράφει τη συμφωνία του Μπρεστ-Λιτόφσκ και ξαναδίνει το Κάρς και το Αρνταχάν στους Τούρκους. Και υποχρεώνονται 40 χρόνια μετά, προσέξτε. Δηλαδή λες και υπάρχει κάποια δύναμη που κανονίζει τα πράγματα. Και αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από το Κάρς, είναι η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων του Κάρς. Άλλοι πήγαν στο Βλαδικαυκάς, άλλοι πήγαν στο Βατούμ και άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα. Μάλιστα ο Βενιζέλος τότε είχε στείλει τον Καζαντζάκη στο Κάρς για να δει ποια είναι η κατάστασή τους. Αλλά αν διαβάσετε, έχουν γραφτεί βιβλία για το θέμα, με τι τάξη οργάνωσαν, χωρίς κράτος, οργάνωσαν την έξοδό τους εν ώψη της προέλασης των Τούρκων που ήθελαν να τους... πραγματικά θα εκπλαγείτε. Εν πάση περιπτώσει, συνθήκη του Βερολίνου, ιστορικής σημασίας για τον ελληνισμό, γι' αυτό σκέφτηκα να κάνουμε αυτή την αναφορά, αφιέρωμα και στην Θράκη η οποία γλίτωσε από τη Μεγάλη Βουλγαρία, στη συνέχεια είδαμε πως ενσωματώθηκε στην Ελλάδα, αλλά και στους Έλληνες του Κάρς, που είναι πολύ σημαντικό τμήμα του ελληνισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τουρκία. Λοιπόν, ξέρουμε, είπαμε ότι η Τουρκία, για ποιο λόγο ο Ερντογάν, τι έκανε ο Ερντογάν καταρχάς, εκμεταλλεύτηκε την υπόθεση της Σουηδίας. Γνώριζε ότι για το ΝΑΤΟ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα η ένταξη της Σουηδίας. Έχω γράψει άρθρο αυτό, το αφήνω για άλλη μέρα να το δούμε. Εν πάση περιπτώσει το γνώριζε. Και εκεί τι έκανε, προσπάθησε να κάνει ένα μπουκέτο διεκδικήσεων, εκδιασμών δηλαδή. Και από τη Σουηδία είδαμε τι έκανε και θα δούμε τι πήρε και πόσα πήρε. Κάποια πράγματα πήρε. Από τις ΗΠΑ ήθελε τα F-16, αντιλαμβάνεστε. Εν πάση περιπτώσει, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους, άρχισαν τα τηλέφωνα. Πρώτα ο σύμβολος ασφάλειας του Βάιντεν στο σύμβολο ασφάλειας του Ερντογάν. Μετά ο Υπουργός Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών και μετά ο ίδιος ο Βάιντεν στον Ερντογάν. Και εκεί στο τηλεφώνημα, λίγο πριν να πάνε στις... αυτά τώρα είναι πληροφορίες πιο πολύ από την Άγκυρα, έτσι. Από εκεί προέρχονται και εγώ θεωρώ ότι είναι αξιόπιστες. Λοιπόν, στο τελευταίο τηλεφώνημα Biden Erdogan, ο Biden ήταν πολύ ήσυχος. Δηλαδή φαινόταν ότι δρούσε όντας σε θέση ισχύως. Είπε στον Erdogan, μπορείς αγαπητέ Ταΐπ να συνεχίσεις το βέτο. Να ξέρεις όμως ότι αυτό θα έχει ένα μεγάλο τίμημα
στην τουρκική οικονομία. Ξέρετε, το 18, 5 χρόνια πριν, ο Ερντογάν ήταν πάλι που είχε κάνει το μάγκα στον Τραμπ με τον πάστορα Μπράνσον, τον οποίο τον κατηγορούσε για ότι έκανε κατασκοπία και τον είχε για πολλά χρόνια φυλακή. Του είπε ο Τραμπ, άστονα φύγει. Δεν τον άφησε ο Ερντογάν, πήγε να κάνει το μάγκα, τον μαχαλόμαγκα της Ανατολίας. Δέχθηκε μια επίθεση η τουρκική λίρα και η τουρκική οικονομία, χάθηκαν δεκάδες δισεκατομμύρια μέσα σε 2-48 ώρα. Και ο Ερντογάν, απάρτο πάρο όπως λένε οι Τούρκοι, τον έβαλε σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, έβγαλε μια απόφαση για κατοίκο περιορισμό, τον έβαλε σε ένα αεροπλάνο και έφυγε στην Αμερική και έγινε δεκτός από τον ίδιο τον Τραμπ τότε. Αυτές οι μνήμες ξαναξύπνησαν τώρα στον Ερντογάν. Σου λέει τώρα θα έχουμε καινούργια υπόθεση Μπράνσον. Αφάμε στο κεφάλι, η λίρα ήδη είναι $1.26. Θα πάει 1.40. Θα καταστρέψω την ήδη καταστραμμένη οικονομία μου. Και έτσι ο Ερντογάν υποχρεώθηκε εξ ανάγκης να πει ναι, εγώ έρω το βέτο, δώσε μου και εσύ τα F-16. Εκεί έγινε το εξής. Λέει ο τέτοιος, εντάξει, έρεις εσύ, σου δίνω και εγώ τα F-16. Αλλά να ξέρεις ότι έχω και το πρόβλημα με το Κογκρέσο. Λέει ο Ερντογάν, αν έχεις εσύ το πρόβλημα με το Κογκρέσο, έχω και εγώ το πρόβλημα, αν έχεις εσύ Κογκρέσο, έχω και εγώ Εθνοσυνέλευση. Εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε η τριμερή Στόλτεμπεργκ, Ερντογάν και πρωθυπουργός του Κρίστενσον, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας. Εκεί επισφραγίστηκε κατά κάποιο τρόπο η υποχώρηση του Ερντογάν και ο Ερντογάν έβαλε μπροστά για να δείξει την υποχώρησή του και ότι δεν πήρε τίποτα χειροπιαστό. Γιατί? Διότι ενώ μπορεί η τουρκική Εθνοσυνέλευση, θα δούμε παρακάτω, να επικυρώσει, που είναι αυτό ένα τελικό ζήτημα, δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει κανένα χαρτί που να είναι και αυτό τελικό. Θα μπορεί να μπλοκάρει σε κάποια φάση της διαδικασίας η παράδοση των F-16 ή των ανταλλακτικών των συλλογών. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση δεν τελείωσε. Γιατί με τον Ερντογάν έχουμε να κάνουμε. Είναι και η σχέση με τη Ρωσία. Για να δούμε τι θέματα έχουμε γι' αυτό. Λέει ο Ερντογάν, σημερινή δήλωση. Θα διατηρήσουμε την επικοδομητική μας στάση όσο θα ληφθούν υπόψη οι νόμιμες ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια και οι περιφερειακές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες, εννοεί τους Κούρδους της Συρίας εδώ, προσέξτε. Σε ανάρτηση του Τζο Μπάιντεν, με αφορμή τη συνάντηση του Βίλνιους Ερντογάν-Μπάιντεν, ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον Ερντογάν και απάντησε ο Ερντογάν σε αυτό το ευχαριστήριο. Τώρα θέλει να κατευνάσει και την εσωτερική κοινή γνώμη. Θα δείτε ότι έχουν, το είπαμε και χθες. Ως Τουρκία, απαντάει στο Twitter του Biden. Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της συμμαχίας μας με ειλικρίνεια, αίσθημα ευθύνης και στάση αρχών. Πιστεύω ότι η δημιουργία ισχυρών λύσεων από τη συμμαχία μας ενάντια σε όλες τις προκλήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εκεί ο Ερντογάν, ο Ντουνούμ, τρομοκρατία, να μας βάλει όλους, το έχω πει, όποιος περνάει ακόμα και από το απέναντι πεζοδρόμιο, Ερντογάν είναι τρομοκράτης. Λοιπόν, ιδιαίτερα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συμμάχων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης. Θα διατηρήσουμε την επικοδομητική μας στάση όσο θα ληφθούν υπόψη οι νόμιμες ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια και οι περιφερειακές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες που διαμορφώνονται σε βάση win-win. Δηλαδή το καζάν-καζάν του Ερντογάν. Λέει, θα διατηρήσουμε τον επικοδομητικό ρόλο, δηλαδή μπορεί να τα πάρουμε και πίσω. Μέχρι τον Οκτώβριο, λέει τώρα έχουμε διακοπές, τώρα δεν μπορούν να διακόψουν διακοπές. Τον Οκτώβριο θα το πάνε. Μέχρι τότε θα γίνονται παζάρια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, στον Biden, για την προσωπική σας υποστήριξη, τις ευχές σας και τα συγχαρητήρια στη συμμαχία, είπε ο Ερντογάν. Λοιπόν, τώρα, μόλις γύρισε ο Ερντογάν, είχε κάνει μια δήλωση ο Μπαξελή, μόλις έκανε την αλακομανέτσικη βίστηση ο Ερντογάν, είχε μια δήλωση ο Μπαξελή. Ο Μπαξελή είναι ο συγκυβερνήτης. Χωρίς Μπαξελή δεν θα ήταν σήμερα ο Ερντογάν. Και σήμερα
αμέσως πήγε και το συνάντησε. Πιθανότατα το είπε το σχέδιό του ή το είπε και τίποτα για να τον πείσει. Επίσης έχουμε πάλι βομβαρδισμούς από τον Μπέριντζεκ, τα διάβασα σήμερα, για να τον πείσει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, Ντεβλέτ Μπαξέλη, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Ναι. Δεν αρκεί η έγκριση του Τούρκου Προέδρου που δόθηκε στο Βίλνιους για να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην άρση του βέτο από την αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, καθώς όπως λέγεται, είναι μεν μια πολύ θετική πολιτική απόφαση, η οποία όμως πρέπει να υλοποιηθεί. Εθνοσυνέλευση. Τώρα πάμε στο τι λέει η Γερουσία. Θα πρέπει να επικυρωθεί το πρωτόκολλο ένταξης από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση, τα έγγραφα επικύρωσης να κατατεθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και ο θεματοφύλακας της Ιδρυτικής Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, και ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας να καλέσει επισήμως τη Σουηδία να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Εξήγησαν πηγές του Κογκρέσου στην εφημερίδα Καθημερινή, προσθέτοντας ότι μόνο όταν γίνουν όλα αυτά η Σουηδία θα θεωρείται επίσημα μέλος της Συμμαχίας. Η ανταπόκριση είναι από την Έλληνα Αργύρη. Ως να συμβεί έως ότου ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, κάτι που αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, αν δεν, άστο αυτό, Οκτώβρη. Αλλά αν δεν υπάρχει, μπορεί να πάρει ακόμα και μήνες. Οι επιφυλάξεις των τεσσάρων νομοθετών φαίνεται ότι παραμένουν. Μενέντες και λοιποί. Μπορεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Ρόμπερτ Μενέντες να έχει πάρει επικοινωνιακά πάνω του όλο το βάρος της άρνησης παραχώρησης των F-16, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι τρεις αρμόδιοι νομοθέτες, James Rees, Michael McCall και Gregory Mix, έχουν διαφορετική άποψη. Και οι τέσσερις θεωρούν ότι η αλλαγή στάση του Ερντογάν στο θέμα της Σουηδίας είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, όμως επισημαίνουν ότι η Τουρκία οφείλει να επισπεύσει τις διαδικασίες και να μην χρονοτριβεί. Στο Κογκρέσο άκουσαν μάλιστα με σχετικό προβληματισμό τη δήλωση του επικεφαλής του Συμβούλου του Τούρκου Προέδρου πως αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, μια δήλωση που ενέτεινε την καχυποψία για το ενδεχόμενο ο Ερντογάν να σκοπεύει να μεταθέσει την επικύρωση τον Οκτώβριο. Αυτό τελειωμένο είναι. Ακόμα εκεί είστε. Δεν φτάνουν οι ειδήσεις στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί σήμερα, όμως κανείς δεν θα πρέπει να υποτιμά τις πιέσεις που ήδη ασκείται στο Κογκρέσο ο ακριβοπληρωμένος τουρκικός μηχανισμός, ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις ομολογουμένως καλύτερες δυνατές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια. Πληροφορίες από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι Τούρκοι τα τελευταία 24 ώρα καταβάλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες μεταστροφής του έως σήμερα αρνητικού κλίματος με το επιχείρημα της έγκρισης που έχουν κάνει για τη Σουηδία. Στα λόγια ακόμα. Στην Αμερικανική κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, δηλώνουν μεν δημοσίως ότι οι διαδικασίες για τα F-16 θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, όμως στην παρούσα φάση το μόνο που πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης και η όσο το δυνατόν χαμηλότερη τόνη και εντάσεις, μην τυχόν και κάτι πάει στραβά τελευταία στιγμή. Δεν τους έχουν εμπιστοσύνη. Είναι μάλιστα πεπισμένοι ότι όταν επικυρωθεί η ένταξη της Σουηδίας θα είναι σε θέση να πείσουν το Κογκρέσο να άρει το βέτο, διότι σύμφωνα με πληροφορίες προτείνεται να προβούν σε γενναιόδορες παροχές που δεν θα περιορίζονται σε όσα ήδη έχουν γίνει γνωστά έως σήμερα. Σε μια σαφή ένδειξη μάλιστα ότι θέλουν να κρατήσουν ικανοποιημένη την ελληνική πλευρά για την τόσο επικοδομητική στάση που έχει επιδείξει έως σήμερα, έτσι λένε την, ξέρετε ποια στάση, έτσι. Ό,τι θέλετε, παιδιά, τι θέλετε να κάνουμε, να το κάνουμε. Αυτή είναι η επικοδομητική στάση. Τέθηκαν στη συνάντηση Biden-Erdogan. Ναι, ανέδειξαν το θέμα της σταθερότητας στο Αιγαίο ως ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση Biden-Erdogan. Η σταθερότητα στο Αιγαίο είναι που με φοβίζει. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι δεν έστειλα μήνυμα μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Άγκυρα, στρώνοντας το έδαφος για τις διασφαλίσεις που θα υπάρξουν αν και όταν προχωρήσει η πώληση. Τώρα προσέξτε, καινούργιες δηλώσεις Ερντογάν. Λοιπόν, είπε, ο Biden και η κυβέρνησή του τηρούν ουσιαστικά στάση υπέρ της χώρας μας αναφορικά με την πώληση των F-16. Αυτή τη στιγμή τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών είπαν, ασχολούμαστε με το θέμα, το παρακολουθούμε. Φυσικά ο Χακάν Φιντάν και ο Ιμπραήμ Καλίν, ακόμα και ο Γιασάρ Γκουλέρ, με τον ίδιο τρόπο θα φροντίζουν ώστε αυτή η διαδικασία να εξελιχθεί προς όφελός μας, συναντώντας τους συνομιλητές τους. Στείλαμε τον σύμβουλό μου Τσαγατάη. Θα έχουν συζητήσεις για αυτά τα θέματα εκεί. Ευρωπαϊκή Ένωση, Βίζα, Τελωνιακή Ένωση. Θα συζητήσει το θέμα
της Τελωνιακής Ένωσης και το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Πιστεύω ότι αυτά είναι υπέρ της Τουρκίας. Η Φόντεν Λάιεν μας είπε επίσης μερικά θετικά πράγματα. Νομίζω ότι ο σύμβουλός μου θα επιστρέψει από εκεί με θετικές εξελίξεις. Διότι στην τελευταία σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ήταν σωστό βήμα να ζητηθεί από τον ύπατο εκπρόσωπο και την Επιτροπή να ετοιμάσουν μια έκθεση για τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένω ότι η έκθεση θα προετοιμαστεί με θετικό και στραμμένο προς το μέλλον τρόπο. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Τουρκία στεκόμαστε πάντα σταθεροί στις υποσχέσεις μας. Θέλουμε να δούμε τα απτά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με την αμοιβαία υποφελή αρχή Καζάν-Καζάν. Win-win δηλαδή, το συνταμότερο δυνατόν. Τα συγκεκριμένα βήματα σχετικά με τις υποσχέσεις που δόθηκαν είναι πρωτίστως ο τερματισμός των δραστηριοτήτων, άντε πάλι, με τις τρομοκρατικές οργανώσεις και η έκδοση τρομοκρατών στην Τουρκία. Ως αποτέλεσμα των θετικών έργων που θα δούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει. Μα οι υποσχέσεις που έχεις δώσει είναι να μην κυνηγάς τον οποιονδήποτε περνάει από το απέναντι πεζοδρόμιο και να τον λες τρομοκράτη. Τώρα τι λες εσύ? Δώσ' μου όλους αυτούς που εγώ θεωρώ ότι είναι και μετά θα κάνω. Δεν πάει έτσι, τα είπε. Έστειλα τους συνεργάτες μου νωρίτερα, επισκέφθηκαν τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Εμμυράτα. Θα πάμε με αντιπροσωπεία σε αυτές τις χώρες. Θα θέλαμε να ενισχύσουμε περαιτέρω κάθε είδους στις σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Εμμυράτα. Μάλιστα σήμερα τηλεφώνησε ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέν. Αναρωτιούνται τι έγινε, πώς πήγε, είπαμε. Είμαστε μαζί στην Τετάρτη, θα τα συζητήσουμε λεπτομερώς όλα εκεί. Θα πάμε εκεί και είμαι αισιόδοξος. Κατά την επίσκεψή μας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την υποστήριξη που θα δώσουν στην Τουρκία. Λοιπόν, ο Ερντογάν έβαλε 10 πράγματα που είχε σαν στόχο να πάρει εκβιάζοντας τους πάντες πήρε 1-2. Δηλαδή πήρε τα F-16 που δεν είναι τελική απόφαση και αυτός δεν πήρε τελική απόφαση, περιμένουμε την επικύρωση. Πήρε κάποια πράγματα από τη Σουηδία, δηλαδή έκανε κάποιες αλλαγές στον ποινικό της κώδικα, έδωσε κανένα δύο άτομα, θα δείτε παρακάτω. Επίσης υποσχέσεις πήρε και πήρε και από το ΝΑΤΟ υπόσχεση ότι θα γίνει ένας συντονιστής τρομοκρατικής δράσης εναντίον της τρομοκρατίας. Αυτά τα άλλα που ζήτησε να πάρει δεν έχει πάρει τίποτα, γιατί ζήτησε πολλά, όπως είπαμε, αυτά με την Ευρώπη και όλα αυτά. Είναι υποσχέσεις, έχουμε ξεκάθαρες θέσεις. Για να κάνεις ένα βήμα στην Ευρώπη πρέπει πρώτα να ικανοποιήσεις τις προϋποθέσεις και τους όρους και μετά. Δεν περιμένεις από την Ευρώπη να υποκύψεις τον εκβιασμό σου για να κάνεις το επόμενο βήμα. Άρα αυτά με την Ευρώπη, έχουμε και την Ελλάδα και την Κύπρο. Ελπίζω να σταθούν πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων και η Αθήνα και η Λευκωσία, και αν η Τουρκία ζητήσει διευκόλυνση, υπάρχει η Κύπρος, Κυπριακό, απόσυρση στρατευμάτων, αναγνώριση Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά βλέπουμε. Εντάξει. Αυτά λοιπόν με τον Ερντογάν. Το θέμα δεν τελείωσε, έχουμε και άλλα παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ουκρανία. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα είχαμε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόνς στην Ουκρανία και μάλιστα στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα. Πιστεύω ότι πέρα από τις ζημιές που θέλουν να προκαλέσουν, πιο πολύ είναι, όχι, έχουν και ένα συμβολισμό. Χτυπάμε την πρωτεύουσα επειδή είστε εσείς στο Βίλνιους και προσπαθείτε να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε κάποια στιγμή η Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, κάτι που ενοχλεί την Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει είχαμε 20 ντρόν, μη επανδρομένα αεροσκάφη, οπλισμένα έτσι, εννοώ με πυρομαχικά αυτοκτονίας, και 2 πυραυλικές επιθέσεις. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, δηλαδή η αντιεροπορική άμυνα, είπε ότι τα κατέριψαν 20 επανδρομένα και 2 πυράβλους κρούς. Διεξήχθη επιτυχής επιχείρηση αντιεροπορικής άμυνας, ανέφερε εκπρόσωπος της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιγνάτ, προσθέτοντας ότι τα 20 ντρόνς τύπου Σαχέντ που εντοπίστηκαν καταστράφηκαν, όπως και 2 πυράβλοι κρούς τύπου Καλίμπρ. Νωρίτερα οι αρχές αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον 1 θάνατο και 4 τραυματισμούς στο Κίεβο εξαιτίας της επιδρομής αυτής. Πέραν αυτής της Ουκρανικής πρωτεύουσας ακούστηκαν εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Νικολάγεφ, στο Χμελνίτσκι και στη Ζαπορίζια. Τώρα,
υπάρχει ένα δημοσίευμα, δήλωσε του Υπουργού Άμυνας της Αυστραλίας, λέει ότι είναι σημαντικό μεν το ζήτημα να παραχωρήσουμε μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, είναι όμως δύσκολο και πολύπλοκο. Τι συμβαίνει στην Αυστραλία? Η Αυστραλία διαθέτει 71 αεροσκάφη μαχητικά F-18 Hornet, δυνατά αεροσκάφη, με μεγάλες δυνατότητες, τα οποία απέσυρε πρόσφατα πριν 2-3 χρόνια, αφού τα αντικατέστησε με τα F-35. Αυτά τώρα τα αεροσκάφη πρέπει να ξαναέρθουν, να πάνε στο εργοστάσιο, να ξαέρθουν σε κατάσταση επιχειρησιακή και μετά με κάποιο τρόπο να μεταφερθούν στη Ρωσία, επειδή είναι και μεγάλα αεροσκάφη αυτά, θέλουν ειδικά υπόστεγα, τα λεγόμενα shelters, πυρομαχικά, άρα δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Πάντως, ως ενδεχόμενο αυτό υπάρχει. Επίσης, υπάρχουν οι εγγυήσεις ασφάλειας που θα υπογράψουν, μου φαίνεται υπέγραψαν χθες, οι G7, οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, οι οποίες λέει ότι δεσμεύονται να δημιουργήσουν έναν αξιόμαχης ένοπλης δυνάμεις στην Ουκρανία, που εάν γίνει αυτό δεν θα έχει τη δυνατότητα πλέον η Ρωσία να ξανακάνει επίθεση. Θα έχει μπροστά της έναν ισχυρό στρατό, ισχυρή πολεμική αεροπορία, ίσως και ναυτικό. Σε αυτό αντιδρά η Ρωσία, θα το δούμε παρακάτω. Είδα ένα περίεργο δημοσίευμα και μια φωτογραφία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτά αληθινά ή όχι, σας το λέω με επιφυλάξεις, ότι το ραντάρ των S-400 της Τουρκίας μεταφέρθηκε στο Βίλνιους και τέθηκε σε λειτουργία για να είτε να το εξετάσουν οι δυτικοί να δουν πώς λειτουργεί, είτε για να εντοπίζουν πιθανούς πυραυλικές επιθέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν, αν είναι αληθές, είναι ένα επιπλέον πρόβλημα στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ρωσία. Το αναφέρω επειδή έχει γίνει δημοσίευμα με επιφύλαξη ότι είναι έτσι. Επίσης είδα ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο αρχηγός της CIA, και αυτό δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, ότι ο αρχηγός της CIA θεωρεί ότι η κρίση στην Ουκρανία, ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει ως εξής. Να παγώσει η σύγκρουση εκεί που βρίσκεται τώρα, να γίνουν δημοψηφίσματα στις περιοχές που κατέχει η Ρωσία υπό την ευθύνη του ΟΗΕ, δηλαδή να μην υπάρχει κανένας άλλο, ούτε Ουκρανία ούτε Ρωσία, ο ΟΗΕ να εξασφαλίσει οι άνθρωποι να ψηφίσουν ελεύθερα, και αν ψηφίσουν υπέρ της Ρωσίας, αυτές οι περιοχές να πάνε στη Ρωσία με μια διαδικασία. Αυτό νομίζω ότι ήταν το σχέδιο της που είχε προτείνει η Κίνα. Κάπου εκεί, αν κινείται και ο διοικητής CIA, δείχνει ότι κάτι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε από το Βίλνιος ότι αντιλαμβάνεται πως η στήριξη της Δύσης στη χώρα του εξαρτάται από την κατάσταση στα μέτωπα, τα πολεμικά. Εσείς και εγώ πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά εξαρτώνται από ό,τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης, είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Δεν μπορούμε απλώς να παραμείνουμε ακίνητοι και να περιμένουμε ότι ο κάποιος θα μας στηρίζει επί δεκαετίες. Είναι σαν να λέει ότι στους υπουργού άμυνας και στους στρατηγούς, κερδίστε για να έχουμε στήριξη. Η Ουκρανία, πρόσθεσε, δεν θα περιοριστεί στο πάγωμα της γραμμής του μετόπου, τι είπα πριν από λίγο, αλλά σκοπεύει να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη της. Θέλουμε να ανακτήσουμε τα εδάφη μας, να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο έδαφος μας, να επιτύχουμε την επιστροφή εκείνων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα και να παταχθούν όλα τα εγκλήματα που έκαναν οι Ρώσοι. Αυτό είναι η νίκη, και μία παγωμένη σύραξη δεν είναι νίκη. Παγωμένη σύραξη. Τι είπε ο διοικητής CIA? Λοιπόν, πάμε στο πέμπτο μας θέμα. Λοιπόν, πέμπτο θέμα είναι δύσκολο, γιατί όταν μιλάει ο επικεφαλής της διπλωματίας μιας μεγάλης χώρας, είναι μια υπερδύναμη, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα, η Ρωσία, όταν μιλάει λοιπόν ο Λαυρόφ και αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις, τι προβλέπει το δόγμα χρήσης πυρηνικών όπλων, νομίζω ότι πρέπει, μας ενδιαφέρει όλους.
Ο επικεφαλής ρωσικής διπλωματίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, κατηγόρησε χθες τη Δύση ότι δημιουργεί πυρηνική απειλή για τη χώρα του με τους σχεδιασμούς της όσον αφορά την παράδοση αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-16 στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Η ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους στο ΝΑΤΟ δημιουργούν κίνδυνο απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία και αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, δήλωσε ο Λαυρόφ στη διάρκεια συνέδρισης που παραχώρησε στο ρωσικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Λέντα. Οι όροι στο στρατιωτικό δόγμα της Ρωσίας για τη χρήση πυρηνικών όπλων είναι καλώς εγνωσμένοι, είπε ο Λαυρόφ. Η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοήσει ότι τα F-16, με τα οποία διάφορες χώρες έχουν αναγγείλει ότι σκοπεύουν να προμηθεύσουν την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, είπε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. Το γεγονός και μόνο ότι θα εμφανιστούν τέτοια συστήματα στα χέρια των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα το θεωρήσουμε πυρηνική απειλή που προέρχεται από τη Δύση και όχι από την Ουκρανία. Ο Ρώσος απέρριψε εξάλλου σενάρια κατά τα οποία η Μόσχα σχεδίαζε χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο αυτής που το Κρεμλίνο βάθησε ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Η όρη στο στρατιωτικό δόγμα της Ουκρανίας για τη χρήση πυρηνικών όπλων είναι ξεκάθαρη. Προβλέπεται χρήση σε δύο περιπτώσεις. Το ρωσικό δόγμα λοιπόν προβλέπει ότι η Μόσχα θα τα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα μόνο σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, αν δεχθεί επίθεση με πυρηνικά όπλα ή αν η Ρωσία δεχθεί επίθεση που απειλεί την ύπαρξη της χώρας. Τώρα, αυτό μπορείς να πεις ότι και ακόμα και αν επιτεθούν στην Κρυμαία ότι απειλείται η ύπαρξη της χώρας. Η εκπαίδευση Ουκρανών χειριστών στα F-16 θα αρχίσει τον Αύγουστο στη Ρουμανία, το έχουμε πει εδώ. Δήλωσαν προχθές Τρίτη αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Η εκπαίδευση πάντως δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα παραδοθούν τέτοια μαχητικά, ενώ δεν είναι σαφές ούτε πόσα θα μπορούν να σταλούν, ούτε πότε. Πάντως, σήμερα είδαμε ένα δημοσίευμα ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει είτε άρματα μάχης, είτε θωρακισμένα οχήματα, είτε πυροβόλα, οπλικά συστήματα που παρέδωσε η Δύση στην Ουκρανία. Αυτά είτε τα κατέστρεψαν είτε τα κατέλαβαν οι Ρώσοι, τα πήγαν στη Μόσχα και τα εκθέτουν σε δρόμους έξω από πρεσβείες της Δύσης. Δηλαδή έξω από τη γερμανική πρεσβεία βάζουν τα Marder και τα Leopard, έξω από την αμερικάνικη βάζουν τα Bradley, θέλουν προφανώς να δείξουν τα κουφάρια των οπλικών συστημάτων που έστειλαν στην Ουκρανία. Είναι μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου αυτή. Επίσης έχουμε μία αναφορά, ένας βουλευτής λέει ότι ο υποστράτηγος Ποπόφ, διοικητής της 58ης στρατιάς, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του για κριτική που έκανε στην στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας για λάθη στα μέτωπα. Και άλλο ένα φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ο τρελαμένος Πριγκόζη λοιπόν, έχουμε κι άλλους. Εντάξει. Τώρα, το ενισχυμένο ΝΑΤΟ πρόκειται να ενισχύσει τον έλεγχό του στη Βαλτική θάλασσα, περιπλέκοντας μια ζωτική σημασίας οδό διέλευσης για το ναυτικό του Πούτιν στην πίσω αυλή της Ρωσίας, τη μέχρι χθες πίσω αυλή. Η Σουηδία και η Φινλανδία καθιστούν το ΝΑΤΟ πολύ πιο συνεκτικό γεωγραφικά. Η Βαλτική θάλασσα γίνεται η λίμνη του ΝΑΤΟ, κάτι που είναι γενικά χρήσιμο επίσης λόγω της αυξημένης σημασίας της Αρκτικής, δήλωσε η Ουλρίκε Φαράνκε, ανώτερη συνεργάτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, σύμφωνα με το Πολίτικο. Τώρα, εσείς εδώ που παρακολουθείτε την εκπομπή, πόσους μήνες πριν έχουμε χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτές τις λέξεις? Το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει σταθερά τον έλεγχό του στη Βαλτική θάλασσα, μια κρίσιμη θαλάσσια πύλη για τον ρωσικό στόλο, ο οποίος διαθέτει βάσεις στην Αγία Πετρούπολη και στο Καλίνιγκραντ. Στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, μόνο η Δανία και η Γερμανία στο απότατο άκρο της Βαλτικής ήταν μέλη της συμμαχίας. Η ένταξη της Πολωνίας έγινε το 1999 και οι τρεις Βαλτικές Δημοκρατίες το 2004. Δηλαδή σταδιακά το ΝΑΤΟ άρχισε να μετατρέπει τη Βαλτική, εκεί που όπως είπαμε στον ψυχρό πόλεμο ήταν μόνο η Δανία και η Γερμανία, Πολωνία και Βαλτικές χώρες και Φινλανδία και Σουηδία σταδιακά έκλεισαν τη Ρωσία εκεί στο Καλίνιγκραντ και στην Αγία Πετρούπολη.
Αυτό σημαίνει σημαντική επέκταση των συνόρων του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, ενίσχυση της άμυνας στη Βόρεια Ευρώπη και αύξηση της αξιοπιστίας της αποτροπής της συμμαχίας. Η Μόσχα δεν είναι ευχαριστημένη από αυτό. Να δούμε πώς θα αντιδράσει. Δείτε λοιπόν τη σημασία και θα δείτε ότι έχω γράψει άρθρο για το πλάνο, θα το πούμε μια άλλη μέρα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει πάρει από τη Σουηδία, η Τουρκία. Φρέσκο, τώρα, τωρινό. Το ανώτατο δικαστήριο της Σουηδίας έκρινε σήμερα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια στην έκδοση δύο Τούρκων, τους οποίους η Άγκυρα παρουσιάζει ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτοί πραγματικά είναι δύο άτομα που πέρασαν από το αντίθετο πεζοδρόμιο και δεν του άρεσε το Ερντογάν. Λέει, θα περάτε εγώ από το δικό μου. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε τη Δευτέρα να στείλει προς επικύρωση στο τουρκικό κοινοβούλιο το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, όχι πριν από τον Οκτώβριο του 2023. Η Άγκυρα κατηγορεί τη Στοκχόλμη ότι αφήνει τρομοκράτες να αλωνίζουν εντός των σουηδικών συνόρων. Η Τουρκία ζητά επί του παρόντος την έκδοση δύο πολιτών από την Σουηδία με την κατηγορία ότι ανήκουν στο κήρυγμα του Γκιουλέν, με τον Γκιουλέν ο Ερντογάν επί χρόνια συγκυβερνούσε και όταν τα έσπασαν για το διαμέρισμα της εξουσίας, όλοι αυτοί έγιναν τρομοκράτες, οι χθεσινοί συγκυβερνώντες. Η σουηδική κυβέρνηση αποφασίζει για τα αιτήματα έκδοσης και έχει τον τελικό λόγο, αλλά το ανώτατο δικαστήριο της χώρας δήλωσε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια στο να συμφωνήσει στο αίτημα της Τουρκίας. Οι εγκληματικές ενέργειες κατά την άποψη της Τουρκίας, συνίστανται στο ότι πρόσωπα εντάχθηκαν στο κίνημα Γκιουλέν με το να μεταφορτώνουν και να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή για κινητά που χρησιμοποιείται από τα μέλη του κινήματος, ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωση. Οι ενέργειες αυτές, ωστόσο, από μόνες τους δεν ισοδυναμούν με συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση με βάση τη σουηδική νομοθεσία, ανέφερε το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι η έκδοση πρέπει να βασίζεται σε ενέργειες που συνιστούν έγκλημα και στη Σουηδία και στην Τουρκία. Να σας πω γιατί ζητάει την έκδοσή τους. Υπήρχε μία εφαρμογή, τώρα δεν ξέρω πού τη βρήκαν, άμα κυκλοφορεί και αλλού, που λέγεται ByLock. Εκεί λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να τους αποκλέπτει ο Ερντογάν, παιδιά, ελάτε να κάνουμε μια ομάδα να χρησιμοποιούμε αυτήν όπως το WhatsApp ή το Viber που δεν υποκλέπτε το κάποτε. Όσοι, σε όσων τα τηλέφωνα βρέθηκε αυτή η εφαρμογή, αυτοί πλέον είναι τρομοκράτες. Δηλαδή η Τουρκία πήγε ένα φάκελο για την έκδοσή τους και το μόνο ντοκουμέντο που υπήρχε για να αποδείξει ότι είναι τρομοκράτες είναι ότι ήταν χρήστες του ByLock. Και λέει το δικαστήριο, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε, μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Πώς να εκδώσω εγώ αυτούς τους ανθρώπους? Τι έκανα, μπορείτε να μας πείτε? Ο Γιώργος και ο Νίκος, ο Αχμέτ και ο Μουχαμέτ. Άρα, αυτά που νομίζει ή που λέει ότι πήρε ο Ερντογάν, απόδειξε σήμερα ότι δεν. Και αν θέλει ας κάνει πίσω, να θυμάται τον Μπράνσον. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα γρήγορα γιατί φεύγει και ο χρόνος. Πολίτικο, είπαμε, ο Ερντογάν προσπαθεί να πει, είδατε τι είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μηδενικές πιθανότητες η Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύντομα, δίνει με σχετικό άρθρο το Πολίτικο που αναλύει την τολμηρή κίνηση Ερντογάν να συνδέσει τη στήριξή του στην υποψηφιότητα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την υποψηφιότητα της Τουρκίας να γίνει μέρος του Ευρωπαϊκού Μπλοκ. Το άσχετο δηλαδή. Δηλαδή έμπλεξε τα μπούτια του πραγματικά. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Από πού και ως πού. Πολλοί ηγέτες και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν μια προσεκτική δημόσια επίδειξη σοβαρής αντιμετώπισης του αιτήματος του Τούρκου ηγέτη, δεσμευόμενοι να διερευνήσουν τρόπους αναζωογόνησης της νησιγενούς διαδικασίας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαστούν στενότερα με τη χώρα στο μεταξύ. Αλλά ως σοβαρή προοπτική, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως, λέει το Πολίτικο. Προς επίρρωση του συμπεράσματός του φιλοξενεί τα σχετικά σχόλια Ευρωπαίων αξιωματούχων, ας τα δούμε. Καθαρή προσποίηση, σχολίασε ένας πρώην αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάστηκε για την υποψηφιότητα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσποίηση, το είπαμε και εμείς εδώ, για να καλύψει την αλλά κομμανέτσι κυβίστηση, έβαλε μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Γιατί οι Τούρκοι πολίτες θέλουν βίζα, να μην υπάρχει βίζα, να πάνε να γλιτώσουν από το βάσανο που λέει η Τουρκία, πάνε να ζήσουν στην Ευρώπη. Και σου λέει τώρα, ας τους ταΐσω. Το σανό, ξέρετε τι είναι? Υπήρχε το σάλπιγμα όταν υπήρχαν οι
ύλες του Ιππικού και των Ημιώνων, με το σάλπιγμα νομή, σάλπισμα νομή, έδιναν οι άνδρες οι αρμόδιοι σανό, τριφύλι και κριθάρι στα άλογα και στους Ημιώνους, στα μουλάρια δηλαδή. Όταν έφτανε η ώρα και δεν είχαν να τους ταΐσουν, ξέρετε τι κάνανε, σάλπιζαν νομή και τα ζώα ησύχαζαν. Σου λέει θα έρθει. Μετά από μία ώρα που ήταν ξανά ανήσυχα, ξανά νομή. Αυτό κάνει ο Ερντογάν τώρα. Νομή χωρίς να έχει ούτε σανό ούτε κριθάρι. Σανό δίνει πολύ, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Δεν μπορείτε να συνδέσετε τις δύο διαδικασίες, δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντάνα Σπινάντ. Ακόμη και δημοσίως ορισμένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έσπευσαν να περιορίσουν τις όποιες εικασίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν σχετίζεται με το άλλο ζήτημα και επομένως νομίζω δεν πρέπει να θεωρηθεί ως σχετικό θέμα, είπε ξεκάθαρα ο Σόλτς. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Οι λόγοι για τον απορριπτικό τόνο είναι πολλαπλοί, επισημαίνει το δημοσίευμα που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη σχέση έντασης της χώρας μας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γείτονα Ελλάδα-Τουρκία. Καλά, η Ελλάδα είναι, εντάξει, εύκολα θα πει το ναι. Είπαμε ότι η Τουρκία εκτός από την ένταξη ζητάει την επέκταση της Ελληνικής Ένωσης που σημαίνει πολλά δισεκατομμύρια για την τουρκική οικονομία και την άρση των θεωρήσεων εισόδου. Λοιπόν, σε εντελώς διαφορετικό ύφος σε σύγκριση με τις χθεσινές δηλώσεις του Ερντογάν ότι επιδιώκει περισσότερες φιλίες με την Ευρώπη και τη Δύση, κινείται η ανακοίνωση του τουρκικού υπέξτη σήμερα Πέμπτη, το οποίο καταφέρεται εναντίον του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Δεν φταίει πάλι η Τουρκία. Δεν φταίει δηλαδή ο βιαστής, ο σφαγέας. Φταίνε άλλοι, οι γείτονες. Ειδικότερα το τουρκικό υπέξτη κατηγορεί το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ ότι τροφοδοτεί την αδιάλακτη τακτική της ελληνοκυπριακής πλευράς που αδιαφορεί για τους Τουρκοκύπριους, τους αρχαίους και αρχικούς συνιδιοκτήτες του νησιού. Αρχαίοι οι Τούρκοι στην Κύπρο. Από πού και ως πού. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το ψέμα να περπατάει η Τουρκία. Τα πιστεύουν αυτά που λένε. Αρχαίοι κάτοικοι Τουρκοκύπροι που είναι εισβολείς το 17ο αιώνα στο νησί. Αποκομμένο από τις επιτόπιες πραγματικότητες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να επιμένει σε ένα μοντέλο διευθέτησης από το οποίο η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει αποσύρει ανοιχτά την υποστήριξή της και το οποίο έχει αποτύχει πολλές φορές. Θέλουν δηλαδή να πούνε ότι θέλουμε δυο κράτη. Προσέξτε. Μάλιστα προειδοποιεί ότι η στάση αυτή τροφοδοτεί την αδιάλακτη τακτική της ελληνοκυπριακής πλευράς που αδιαφορεί για τους Τουρκοκύπριους, τους αρχαίους και αρχικούς συνιδιοκτήτες του νησιού. Από πού και ως πού, ρε. Από πού και ως πού οι Τούρκοι έχουν σχέση με την Κύπρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, το Συμβούλιο Ασφαλείας λέει για την Ομοσπονδία και για τη Δικοινοτική, αυτά τα γνωστά, και οι Τούρκοι λένε τα δικά τους. Πάμε λίγο στον Μπελέρη τώρα. Λέει ο Μπελέρη σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, στο Γιάννη Σουλιώτη, 50 μέρες στη φυλακή, προχθές έδωσε την συνέντευξη, δεν με έχουν καλέσει ούτε για ανάκριση. Το βράδυ της 11ης Μαΐου, παραμονές των αυτοδιοικητικών εκλογών τον έπιασαν. Κύριε Μπελέρη, καταρχάς πώς είστε. Παραμένετε προφυλακισμένος 50 ημέρες. Ποιες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζετε μέσα στη φυλακή? Πατριώτη, είμαι 50 ετών. Οι συνομήλικοί μου και οι μεγαλύτεροι από εμάς τους Έλληνες της Αλβανίας γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο καθεστώς Χότζα. Για εμάς η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αυτονόητα όπως για εσάς. Είναι ένας διαρκής αγώνας για να τα κατακτήσουμε. Όταν τα έχουμε, βιώνουμε την αγωνία να τα διατηρήσουμε. Για εμένα, μετά την εκλογή μου, δεν έχει καμία αξία το πού είμαι, αλλά το πού δεν είμαι. Έπρεπε να είμαι στη θέση μου ως Δήμαρχος Χυμάρας, υπερασπιζόμενος το δίκαιο των συμπολιτών μου Ελλήνων και Αλβανών. Σε όλη την προεκλογική περίοδο μίλησα ως Αλβανός υπήκοος που ζητά την πρόοδο και την ευημερία της χώρας του, την ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας ελληνικής καταγωγής Αλβανός πολίτης που αποδίδει στις σχέσεις της ελληνικής μειονότητας και της αλβανικής κυβέρνησης την ευκαιρία να πείσει η αλβανική πολιτεία τη διεθνή κοινότητα για το κράτος δικαίου
και για τη φιλελεύθερη δημοκρατία που λειτουργεί σε όλη την επικράτεια. Τι συνέβη την παραμονή των εκλογών και συλληφθήκατε? Τίποτα. Απλά τέλειωνε ο χρόνος που είχε ορίσει το καθεστώς στο παρακράτος για να με εξοντώσει. Χτύπησαν μόλις έμαθαν πόσοι χυμαριώτες ετοιμαζόταν να ανέβουν από την Αθήνα να ψηφίσουν και κατάλαβαν ότι χάνουν την χυμάρα, τη χυμάρα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η χυμάρα δεν περιλαμβάνεται στις αναγνωρισμένες από την Αλβανία μειονοτικές περιοχές. Πέμπτη βράδυ, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, έπειτα από μια εξαντλητική ημέρα, καθόμουν σε έναν καφέ μαζί με τον δικηγόρο μου και έναν εξάδελφό μου, συζητώνοντας χαλαρά. Εκεί με συνέλαβαν με κινηματογραφικό τρόπο σύλληψης διεθνών τρομοκρατών. Ήθελαν να αποκόψουν το κύμα των συμπατριωτών μας από την Αθήνα που ερχόταν να ψηφίσουν και να τρομοκρατήσουν τους Αλβανούς συμπολίτες που με στήριζαν. Από τότε με κρατούν προφυλακισμένο και παρεμποδίζουν την ανάληψη των καθηκόντων μου. Σκοπός τους είναι μετά τη συμπλήρωση τρίμηνες αποσίας μου από τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου να εκπέσω του αξιώματος και να ξαναπροκηρυχθούν εκλογές σύμφωνα με τον αλβανικό εκλογικό νόμο. Λέει κάτι άλλο, πώς σας έχουν φερθεί στην ανάκριση? Δεν με έχουν καλέσει ως τώρα σε κάποια ανάκριση. Με κρατούν τόσες εβδομάδες και δεν με έχουν ρωτήσει ούτε το όνομά μου. Εάν αναλάβω τα καθήκοντά μου, θα περιέλθουν εις γνώση μου στοιχεία που σήμερα δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα. Πρόκειται για αποδεικτικά αρπαγή της περιουσίας των Ελλήνων και απόδοσή τους σε επενδυτές σε εισαγωγικά. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα στοιχεία, δεν έχουμε χρόνο. Απλά να κλείσω, να πάμε στο 10ο θέμα. Το 10ο θέμα είναι η δηλώση που έχει κάνει ο Ερντογάν που είπε, μα εγώ λέει δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τα F-16 εναντίον της Ελλάδας. Α, το ακούς αυτό και λες τι ωραία δήλωση, όπως δεν το έχω κάνει ως τώρα. Δηλαδή εμείς πρέπει να είμαστε ευτυχείς που δεν μας βομβάρδισε ως τώρα και σου λέει δεν θα σε ξαναβομβαρδίσω. Δεν είπε δεν θα ξανακάνω υπερπτήσεις και δεν είπε δεν θα ξανακάνω παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας όπως αυτή τον ορίζει, όχι όπως νομίζει ο Ερντογάν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται και η Ελλάδα πρέπει να ξεκαθαρίζει, εγώ δεν άκουσα καμιά δήλωση από την Ελλάδα, αφήνουμε το Μενέντες να δίνει μάχες μόνος του. Η Ελλάδα θα πρέπει να βάλει και αυτή κάποιους όρους, θα ξεκινήσουν συνομιλίες, δημιουργούνται ελπίδες σε όλους τους Έλληνες, σε όλους μας ότι ξεκινάει μια καινούργια σελίδα. Για να μπορέσουμε όμως αυτές οι ελπίδες να μην αποδειχθούν φρούδες, πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο το οποίο να το γνωρίζουν και οι πολίτες. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσει διάλογος Γεραπετρίτη και Φιντάν. Τι σημαίνει αυτός ο διάλογος? Σημαίνει αποδοχή της γαλάζιας πατρίδας που δεν το συζητάνε οι Τούρκοι, το βάζουν ως όρο. Σημαίνει αποδοχή του τουρκολιβικού μνημονίου. Σημαίνει αποδοχή του Κάζους Μπέλη. Σημαίνει αποδοχή των τριών επιστολών που έχουν στείλει οι Τούρκοι και αμφισβητούν ευθέως, και από ό,τι είπε χθες ο Συρίγος στην εκδήλωση που κάναμε για τα 100 χρόνια της συνθήκης της Λοζάνης. Λέει, διαβάζοντας τα κείμενα αυτά, είναι εμφανές ότι δεν είναι γραμμένα από Τούρκους. Τα έδωσαν σε διεθνές νομικό γραφείο, το οποίο μελέτησε καλά τις συμφωνίες εν προκειμένου της Λοζάνης και των Παρισίων και συνετάγει με έναν τέτοιο τρόπο που να δείχνει το δρόμο σε προσφυγή σε δικαστήριο. Δηλαδή, έχουν αμφισβητήσει το μισό Αιγαίο. Έμπρακτα. Τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν αναγνωρίζουν στην Κρήτη δικαίωμα σε ΑΟΣ και φαλακροπίδα πέρα από τα 6 μίλια. Έχουμε το Κάζους Μπέλη. Α, όλα αυτά τι θα γίνουν, πώς θα ξεκινήσουμε διάλογο? Για να συζητήσουμε τι? Τη δίκαιη χρήση του πλούτου του Αιγαίου, όπως μας είπε ο Υπουργός Άμυνας. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό που θα δείτε να κυκλοφορεί είναι το εξής. Μα λέει, εντάξει, εμείς λέμε ναι στα F-16, αλλά εάν τα F-16 η Τουρκία θα κάνει 5 χρόνια για να τα πάρει. Το 2028. Εάν στη διάρκεια αυτής της πενταετίας η Τουρκία δείξει μια συμπεριφορά η οποία είναι αντίθετη με αυτά που συμφώνησε με τους Αμερικανούς και με τις δηλώσεις που κάνει ο Ερντογάν, τότε θα μπορέσουμε να μπλοκάρουμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να μπλοκάρουμε, γιατί είναι τα 20 δις, τα λεφτά που έχει δώσει η Τουρκία,
δεν ξέρω αν μπορέσουμε να μπλοκάρουμε. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει ένα ζήτημα, ένα ερωτηματικό. Κάποιος το γράφει, κάποιος το λέει. Ρωτήστε, λέει, τους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Πετούν οπλισμένα ελληνικά αεροσκάφη πέραν του 25ου μεσημβρινού? Αν δεν πετούν, αυτό σημαίνει ότι άρχισε η αποστρατιωτικοποίηση. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τα Ελληνόπουλα που είναι στα νησιά του Αιγαίου δεν πρέπει να νιώθουν ότι αν χρειαστεί κάποια στιγμή θα είναι εκεί και τα ελληνικά αεροσκάφη? Άμα δεν τα βλέπουν σε ασκήσεις, τι έγινε δηλαδή? Αρχίσαμε την αποστρατικοποίηση από τον αέρα? Εν πάση περιπτώσει, θα μου πείτε, είχαμε και εμείς άλλες επιλογές. Εντάξει, όποιος κυβερνά ξέρει καλύτερα να το πούμε αυτό. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζει στη διαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε με τα μάτια μας ανοιχτά να δούμε πού θα μας οδηγήσουν οι κύριοι της κυβέρνησης. Όσο για την αντιπολίτευση, κάτι ψηλίσματα ακούω, δεν ακούω τίποτα. Και δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Εγώ δεν λέω ότι η αντιπολίτευση έπρεπε να είναι στα κάγκελα, αλλά έπρεπε να ακούμε και κάποιες απόψεις που θα έφεραν και μια ισορροπία στην κατάσταση. Δεν μπορούμε να πάμε μονόπατα. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.